το ανθρώπινο δυναμικό του σας καλωσορίζει. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 12 Ιουλίου, είμαι η Νεκταρία Ιμπίλη και ξεκινάει η δίωρη ενημέρωσή μας εδώ από το δικό σας μέσο, την τηλεόραση Κόσμος, σε συμπαραγωγή με το ραδιόφωνο Κόσμος, στους 93,8. Σήμερα λίγο θα αλλάξουμε το ύφος της εκπομπής, δεν θα ασχοληθούμε με την πολιτική επικαιρότητα, θα σας δώσουμε μια έκτακτη είδηση που τρέχει τώρα στα πιεστήρια, είναι μια ανακοίνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η οποία ανακοινώνει τον καύσωνα διαρκείας μέχρι τις 19 του μήνα. Ήδη βιώνουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και θα αρχίσει να κλιμακώνεται. Θα ανέβουν και άλλα, θα ανέβει και άλλο υδράργυρος και θα αρχίσει να κλιμακώνεται σταδιακά. Αυτά τώρα για το υδράργυρο στα πολιτικά κόμματα είναι όπως τα είπαμε κυρίες και κύριοι την Τρίτη. Χαμός γίνεται στο Πασόκ. Ήδη έχει αρχίσει η συλλογή υπογραφών. Το έχουμε αναλύσει για τους υποψηφίους που θα διεκδικήσουν τον θόκο της αρχηγίας. Ένας ψηλό πανικός γίνεται και στον ΣΥΡΙΖΑ. Συνεχίζεται η οξία αντιπαράθεση μεταξύ του κυρίου Κασελάκη και του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Τσίπρα, με αιχμές αντιπαραθέσεις και αντεγκλήσεις. Εμείς σήμερα θα ασχοληθούμε με θέματα του τουρισμού στην πρώτη ώρα της εκπομπής μας. Ήδη σας προειδεάσαμε την Τρίτη με το που φιλοξενήσαμε εδώ την κυρία Άντα Καραγιάννη και μιλήσαμε για μια έτσι πολύ σημαντική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, θα πραγματοποιήθηκε την Τρίτη που εμείς το ανακοινώσαμε. Είναι μια εκδήλωση που αφορούσε την ολιστική βιώσιμη ανάπτυξη από την παραγωγή στη γαστρονομία, στη φιλοξενία. Εμείς θα έχουμε σήμερα τον λειτουργικό διευθυντή της Greek Hotel, ήταν βασικός ομιλητής αυτήν την εκδήλωση και έχουμε πάρα πολλά να πούμε, γιατί ξέρετε ο τουρισμός είναι ένα το βασικό οικονομικό μας εργαλείο. Ο τουρισμός είναι αυτός που ξεκινάει από την περιοχή μας και συνδράμει στο ΑΕΠ της χώρας. Ο τουρισμός είναι αυτός που διαπιστώνεται ότι κάποια στιγμή παρουσιάζει και παθογένειες. Είτε αυτές είναι γεωπολιτικές, είτε είναι ενεργειακές, είτε είναι υγειονομικές. Άρα ο τουρισμός είναι ένα προϊόν, οικονομικό προϊόν, ένα δυνατό εργαλείο που χρειάζεται όμως έτσι επιστημονική, τεκμηριωμένη προσέγγιση και ενέργειες, τεχνογνωσία, η οποία θα συμβάλλει πλέον στην αειφορία. Ήδη η πρόοδος έχει επιλεγεί από έναν κορυφαίο έτσι κολοσσό, την TUI, και ως παγκόσμιος τουριστικός προορισμός αειφορίας. Όλα αυτά θα συζητήσουμε, γιατί πραγματικά η κλιματική κρίση μας έχει δείξει την επιθετικότητά της. Θα μου πείτε, το λέμε συνέχεια, είναι καταστάσεις τις οποίες η ανθρωπότητα τις έχει βιώσει ανά τον χρόνο, μέσα στη μεκραίωνη αυτή πορεία, αλλά ωστόσο πρέπει να υπάρχουν εκείνες οι παρεμβάσεις και οι στρατηγικές που θα λαμβάνουν έτσι προλήψη για να μην βιώσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις. Εδώ λοιπόν είμαστε μαζί με τον συνεργάτη μου, ελάτε κύριε Καλπακίδη, ανοίξτε το πάνελ, τον αγαπητό Ξάνθη, ο οποίος αγαπητέ νομίζω σήμερα το θέμα της εκπομπής μας είναι μέσα στο αντικείμενό σου, το έχεις διαχειριστεί για πάρα πολλές δεκαετίες, καλώς όρισες. Και να καλωσορίσουμε λοιπόν και τον κύριο Δημήτρη Καλαϊτζηδάκης. Καλαϊτζηδάκης, λειτουργικός διευθυντής της Greek Hotel. Καλώς ήρθατε στην Ρόδο. Συγχαρητήρια για την εκδήλωση, καλώς κύριε Καλαϊτζηδάκη. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πολύ για την ευγενική πρόσκληση αυτή. Εμείς που την αποδεχθήκατε εγκάρδια, είχαμε και την κυρία Άντα Καραγιάννη, την οποία αναμένουμε τώρα. Θα έρθει και η Ταϊκή στο πάνελ μας και η Άντα Καραγιάννη. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία αυτή. Ναι, ήταν μια πάρα πολύ έτσι μεγαλειώδης και πολύ πετυχημένη εκδήλωση. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση, παρότι Ιούλιος, μέσα στην υψηλή περίοδο και πίεση όλων των εργαζομένων ιδιοκτητών και στελεχών στα ξενοδοχεία, εντυπωσιάστηκα από την αθρώα συμμετοχή και επίσης χωρίς να ξέρω τους φορείς που ήρθαν σχεδόν όλοι, άκουγα τα ευχαριστήρια
στο ξεκίνημα της ημερίδας από την κυρία Άντα και πραγματικά ήταν και αυτό εντυπωσιακό. Λοιπόν, θα δώσω το λόγο στον αγαπητό Ξάνθη, τον συνεργάτη μου, να μας, έτσι, να μας κάνεις έτσι το προήμιο αγαπητέ, να μας βάλεις και στο νόημα για το πώς θα εξελιχθεί η συζήτησή μας και να ανοίξουμε τη συζήτηση με συγκεκριμένες ερωτήσεις. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ακούστε, επειδή την παρακολούθησα και εγώ, ήταν μια... έτσι, παραγωγική, ένα παραγωγικό δίωρο, διότι φάνηκαν ότι υπάρχουν αποτελέσματα τουριστικά τα οποία αποδίδουν την ποιότητα, εκφεύγουν ουσιαστικά της μαζικότητας του τουρισμού που ουσιαστικά είναι και η επιδίωξη και της πολιτείας και των ξενοδόχων, ώστε οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού να αποτελέσουν πλέον τη νέα δομή σκέψης του νέου τουριστικού μοντέλου. Σε αυτή τη φύση και σε αυτή τη δομή, ο κύριος Διευθυντής αλλά και ο συνάδελφός του, ο Νικηφόρος, ήταν δύο ομιλητές οι οποίοι. Ο κύριος Θιακάκης, λέτε. Ο ένας μίλησε με τη θεωρητική επιστημονική βάση. Ο κύριος Διευθυντής Κρακοτέλα παρουσίασε την πραγματικότητα και την καινοτομία που η ίδια εταιρεία έτσι δυναμητίζει, θα έλεγα, εντός εισαγωγικών και εκτός εισαγωγικών, το νέο μοντέλο τουρισμού. Ήταν μια επιτυχημένη εκδήλωση και νομίζω όσοι παρέστησαν έμειναν ικανοποιημένοι, διότι μάθαμε εμείς στη Ρόδο πώς δουλεύει συγκριτικές άλλες περιοχές, χωρίς δημιουργίες ανταγωνισμού, αλλά μιας τουριστικής άμυλας, για να μπορούμε και εμείς σαν Ρόδος να μεταφέρουμε αυτή την... και να εισπράξουμε αυτή την ιδέα που ο κύριος Διευθυντής παρουσίασε με πολύ γλαφυρό και έντονο τρόπο. Μάλιστα, μου έκανε παρατήρηση και έτσι ο θερμός του εναγκαλισμός με το αντικείμενο, σε βαθμό βέβαια να νομίζεις ότι βρίσκεσαι ακριβώς μέσα στο έδαφος και στην παραγωγή, σε βαθμό που εγώ σαν αρχιτέκτονος αισθάθηκα ότι η λέξη αισθητική μάλλον είναι πιο δυναμική από το έδαφος, μιας και το έδαφος ήταν η κύρια αιτία όλου του διαλόγου. Άρα σημαίνει ότι η αισθητική, αρχιτεκτονική διατροφή και εναλλακτικός τουρισμός πολύ εύκολα παντρεύονται σε μια ποιοτική διάσταση, την οποία ο κ. Διευθυντής την παρουσίασε πάρα πολύ έντεχνα. Εσύ, αγαπητέ, τη λέξη αισθητική νομίζω την έχεις επίκεντρο, γύρω από την οποία περιστρέφονται όλες τις ιδέες και αξίες σου. Λοιπόν, κύριε Καλαϊτζηδάκη, συγχαρητήρια. Θα σας ευχαριστήσω για τα ευγενικά σας λόγια. Πραγματικά. Είχα και το άγχος του χρόνου, γιατί ουσιαστικά είχα τρία αντικείμενα που μου είχε ζητήσει η κυρία Άντα. Επειδή γνωρίζει την Κρήτη, είχε φιλοξενήσει ένα τεράστιο τουριστικό γεγονός με την πρόσκληση τότε των Γερμανών για όλη την Κρήτη και είχαμε τη χαρά να προσφέρουμε φιλοξενία στο βιολογικό χτήμα του κυρίου Δασκαλαδονάκη, στο χτήμα της Γκρεκοτέλ την Αγκρέκο, το οποίο είναι περίπου 10 λεπτά από τα ξενοδοχεία του Ρεθύμνου. Η Γκρεκοτέλ και ο κύριος Δασκαλαδονάκης από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας, δηλαδή εδώ και 40 χρόνια, κατάφερε να κάνει την Γκρεκοτέλ συνώνυμη με την έννοια της ποιότητας, το οποίο το εκτίμησαν και το αποδέχτηκαν όλοι οι τουριστικοί φορείς, άνθρωποι του τουρισμού, αλλά περισσότερο οι ίδιοι οι πελάτες. Αμέσως λοιπόν, και γιατί έγινε αυτό, γιατί σαν γνήσιος κριτικός και μια και ο Δίας γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Ψιλορίτη, που είναι ακριβώς, είμαστε εμείς κάτω από τη σκιά του, πάντα ο κύριος Δασκαλαντονάκης θεωρούσε τα ξενοδοχεία σαν επέκταση της φιλοξενίας στο σπίτι του. Αφού λοιπόν κατάφερε και έκαμε ταυτόσιμο την εταιρεία με την έννοια της ποιότητος, αμέσως συνεχίζοντας να έχει την ίδια φιλοσοφία, προσφέροντας πάντα το καλύτερο στον πελάτη, στο φιλοξενούμενο, σκέφτηκε, επειδή το πολυτιμότερο πράγμα στον άνθρωπο είναι η υγεία του, είχε το όραμα να μπει στις βιολογικές καλλιέργειες, γιατί ήθελε σε όλα τα ξενοδοχεία, ξεκινώντας από την Κρήτη, όλες οι σαλάτες και τα λαχανικά να είναι βιολογικής καλλιέργειας, το λάδι να είναι αποκλειστικά και μόνο ελαιόλαδο και μάλιστα βιολογικό, και μετά προφανώς προϊόντα τα οποία παράγονται, τυποποιούνται και εμπορεύονται, βρίσκονται όχι μόνο στα καταστήματα Agreco Farms, σε γωνίες στα 42 ξενοδοχεία που βρίσκονται σε 12 περιοχές, τις καλύτερες περιοχές της Ελλάδος, και εδώ μάλιστα έχουμε την τύχη να είμαστε στην πολύ δυναμική αγορά
της Ρόδου στο Φαλιράκι που υπερτερήκε για τη θάλασσα την ήρεμή του, τέλος πάντων, με ένα πολύ καινοτόμο προϊόν, το Λάξμι, το οποίο σημαίνει πολυτέλεια, άμεσα διαθέσιμη. Πραγματικά είναι μια πολύ ξεχωριστή εμπειρία και είναι ένα πολύ υψηλού επίπεδου από το παρεξηγημένο all inclusive. Και είναι παρεξηγημένο, δεν είναι τσόρας τώρα, με μεγάλη χαρά, οπότε θέλετε να τα ξαναπούμε, αλλά είναι τρόπος... Είναι όμως, ωστόσο, είναι πολύ επίκαιρο. Ναι, ναι, είναι τρόπος γιατί... διακοπών, ναι, ναι. Και γι' αυτό, ναι, πολλά χρόνια ήρθε στην Ελλάδα. Δυστυχώς όμως, επειδή ήρθε στην Ελλάδα χρυσές εποχές, με πολύ ψηλές πληρότητες, τα μόνα διαθέσιμα ξενοδοχεία με διαθέσιμα κρεβάτια ήταν το χαμηλού επίπεδου που δεν είχαν καθόλου κίνηση. Δυστυχώς, ας μου επιτραπεί η έκφραση, έκατσε χαμηλά και έτσι δημιουργήθηκε αυτή η αρνητική εντύπωση. Πάρα πολλά χρόνια τώρα, φανταστείτε, ιδιαίτερα με το ξεκίνημά του που ξεκίνησε από το ξενοδοχείο, το White Palace στο Ρέθυμνο, και όλα αυτά τα 5-7 χρόνια είναι το πιο επιτυχημένο και πιο εμπορικό τρόπος διακοπών, που γι' αυτό έχει επεκταθεί και βρίσκεται στις 12 περιοχές που υπάρχουν τα ξενοδοχεία της Γκρεκοτέλ. Ο πελάτης, φανταστείτε, στο κεντρικό εστιατόριο απολαμβάνει υπηρεσία σομελιέ και έχει επιλογή από 150 ετικέτες χωρίς να χρειαστεί να πληρώσει. Έχει 5 με 6 επιλογές σε θεματικά εστιατόρια που καλύπτουν όλες τις κουζίνες. Έχει απίστευτες παροχές, πάρα πολλούς τύπους δωματίων, από απλά δωμάτια μέχρι βίλες με ιδιωτικές πισίνες, mm-hmm, και όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε βλέπετε, και μάλιστα όχι μόνο σε εμάς, μου έκανε και μεγάλη εντύπωση στο ξενοδοχείο που μας φιλοξένησε εχθές, υπάρχει αυτή η φιλοσοφία, το να χρησιμοποιούμε τοπικά προϊόντα. Για να μην φεύγω από την κουβέντα, επανέρχομαι λοιπόν στην Αγκρέκο, η οποία λειτουργήσε το 2002 και είναι το καλύτερο παράδειγμα επιτυχούς διασύνθεσης τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα που πολλά χρόνια είναι τώρα το ζητούμενο, και είναι και η πιο πιστή εφαρμογή του κόνσεπτ από το μποστάνι στο τραπέζι. Ναι, αλλά αυτό είναι, αυτό στην Κρήτη λέτε ότι υπάρχει, έτσι, γιατί ο πρωτογενής τομέας στην Κρήτη είναι δυναμικός. Πολύ δυναμικός. Ναι, να σας πω ακόμα. Εδώ έχω τα στοιχεία για την νομίζω δεκανήσω, θα σας απογοητεύσω. Εδώ είναι όχι, λίγο, όχι, όχι, ναι. Εγώ θα σας, συγχαρώ, ναι, για, θα σας συγχαρώ. Έχω στοιχεία. Θα πω μετά τα μεγάλα συγχαρτήρια. Δεν περίμενα ποτέ ότι εχθές στο ξενοδοχείο που ήμασταν, mm-hmm, μας φιλοξένησε και το ευχαριστούμε, δηλαδή και εγώ που ήμουνα σαν ομιλητής, τέλος πάντων, δεν θα περίμενα ποτέ ότι θα έβλεπα στην παράθεση του κεράσματος, όχι μόνο που ήταν υπερβολικά πλούσιο, ήταν πάρα πολύ ωραίο στημένο και με τοπικά σκεύη, απίστευτα καρτελάκια που δείχνει μια πολύ νοικοκυροσύνη, αλλά εντυπωσιάστηκα ότι υπήρχαν τοπικά φρούτα από τη Ρόδο. Εγώ έχω κάνει και είμαι και απόφυτος Σαστέρ. Είμαι 19η σειρά, 1975-1977. Περίμενα να έρθω εδώ και να εντυπωσιαστώ και να φάω ένα σταφύλι που είναι πολύ νωρίς τώρα για την εποχή του. Κυκλοφορούν στην αγορά εισαγόμενα που δεν έχουν καμιά γεύση και είναι και δεν είναι τόσο ευχάριστα στο στόμα. Ένα απίστευτο σε γεύση σταφύλι, μια απίστευτη ρόγαλο στρόγγυλη ολοκάθαρη, και δεν έχω ξαναδεί τσαμπί να είναι τόσο ολοπράσινο, λες και είχε κοπεί στις 11 η ώρα, στις 12 το μεσημέρι. Και όπως με διαβεβαίωσαν, ναι, οι συνάδελφοι που αξίζουν πολλά συγχαρητήρια, είναι μέσα στην καθημερινότητα του ξενοδοχείου. Γι' αυτό λοιπόν μπορεί να είμαστε, όχι μόνο η Κρήτη, αλλά και ένας τουριστικός προορισμός που δεν θα περίμενε κανένας, γιατί θυμάμαι και παλιά τότε ακόμα από τη σχολή πάρα πολλά πράγματα ερχόταν από αγορά, από Αθήνα και τέτοια πράγματα. Βλέπετε λοιπόν ότι κάθε τόπος έχει τους θησαυρούς του, έτσι, και έχει και το μεράκι των ανθρώπων, έχει και νέους ανθρώπους, όπου ακολουθώντας και την προτροπή του αγαπητού συνομιλητή, του Νικηφόρου του Στιακάκη, προς υγιές έδαφος που είναι το πιο σημαντικό απ' όλα, και με την αναγενετική καλλιέργεια θα ξεπεράσω με τη μεγάλη πρόκληση ότι τα πιο θετικά σενάρια είναι ότι έχουμε μόνο 60 σοδιές, δηλαδή 60 χρόνια για το τέλος της ανθρωπότητος, και τα πιο απαισιόδοξα είναι μόνο 40. Οπότε, έχοντας
την εμπειρία των παππούδων μας και πολλούς νέους καλλιεργητές και ακολουθώντας τέτοιες σημαντικές οδηγίες μπορούμε να ξεπεράσουμε και θέματα έλλειψης νερού τα οποία μαστίζουν σήμερα όχι μόνο τη χώρα μας, αλλά όλο τον πλανήτη. Όλο τον πλανήτη, βεβαίως, αλλά και εμείς ποια είναι τώρα τα πιο μεγάλα συγχαρητήρια. Ποιο είναι τα πιο μεγάλα συγχαρητήρια. Αυτό, αυτό που τονίσαμε προηγουμένως και ήθελα έτσι, ναι, πραγματικά έχουμε εξαιρετικά τοπικά προϊόντα. Απλώς αυτό που συζητείτε συνέχεια και δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι σε επάρκεια για να καλύψουν όλοι αυτοί. Κοιτάξτε, όταν το μεγάλο, ζητούμενο είναι να ξεκινήσουμε να χρησιμοποιούμε τα τοπικά προϊόντα, ουσιαστικά με κλίμακα του 100, δεν ξέρω τώρα, ανάλογα την περιοχή και ανάλογα την επιχείρηση, ξεκινάμε από το 10 ή από το 0 ή το μείον 10, ξέρω εγώ. Οπότε μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχουμε θέμα επάρκειας για όποιον θέλει να το ξεκινήσει, για να ξεφοβηθεί. Και επειδή έτσι πάντα, όπως το θέτετε εσείς, το θέτετε πάντα, πολύ και πάντα, ναι, δεν υπάρχει αντίλογος στο να ξεκινήσει μια προσπάθεια από τα λακάρ τμήματα, που σε ένα λακάρ τμήμα, ανάλογα με το κόστος, χρεώνεις. Αλλά ακόμα και για το κεντρικό εστιατόριο πρωινό, μεσημεριανό ή κυρίως δείπνο, που είναι αυτοκατανάλωση γιατί έχει δεσμευτεί ο ξενοδόχος με τα συμβόλαια εδώ και 2-3 χρόνια πριν, δεν υπάρχει, ας το πούμε, θέμα τόσο όσο το νομίζουμε. Γιατί? Μπορεί η γραβιέρα της Κρήτης να έκανε πριν λίγο 19 ευρώ ή τώρα κάνει 17 και κάτι, αλλά μην νομίζετε ότι ο επισκέπτης πρωί, μεσημέρι, βράδυ θα τρώει γραβιέρα. Ναι. Είμαστε ευλογημένος τόπος σαν Ελλάδα, είμαστε το περιβόλι του Θεού εδώ πέρα, έχουμε πολύ ωραίες σαλάτες, πολύ ωραία φρούτα, έχουμε το λάδι που προσφέρει τεράστια αναβάθμιση στα ήδη πολύ καλά σε γεύση λαχανικά, οπότε φανταστείτε ότι ένα ξενοδοχείο περίπου 350 δωμάτια, που είναι ένα, ας το πούμε, μεγάλο, αλλά υπάρχουν και μεγαλύτερα, μπορεί στην αποθήκη του να έχει να διαχειριστεί 5.000 κωδικούς. Και επειδή ένα ξενοδοχείο που είναι 300 περίπου 30 δωμάτια κάνει τη σεζόν των 6 μηνών 130.000 διανυκτερεύσεις, mm-hmm, και σαν resort ξενοδοχείο που είναι και οικογενειακό, σε κάθε μία οικογένεια δύο ατόμων υπάρχει και ένα παιδί, δηλαδή το 33% είναι παιδιά ή τα δύο στα τέσσερα άτομα είναι παιδί, που είναι 50%. Φανταστείτε ότι οι 130.000 διανυκτερεύσεις, που είναι ένας τεράστιος διαιρέτης, διαιρώντας τον τεράστιο διαιρέτη με το σύνολο του κόστους των υλικών, το πηλίκο της διαίρεσης, όπως πολύ σωστά το λέει και η κόρη μου και μου το θύμισε τον όρο αυτό, είναι πάρα πολύ λογικό. Γιατί έχουμε και την αβάντα των παιδιών που δεν καταναλώνουν σαν τους μεγάλους. Και τελικά η μεγάλη, ας το πούμε, αντίρρηση όλων, γιατί προφανώς μια επιχείρηση να βγάζει κέρδος. Αν δεν βγάλει κέρδος δεν μπορεί να κάνει ανακαινήσεις, δεν μπορεί να αναπτύσσεται και δεν αναπτύσσεται και ο κόσμος και οι συνεργάτες αυτού. Όταν λοιπόν μιλάμε για αυτό το εφλέγον θέμα που ο επισκέπτης τώρα σε οποιοδήποτε προορισμό στην Ελλάδα έρχεται και για την εμπειρία του φαγητού. Φανταστείτε ότι η νούμερο ένα επιλογή σαλάτα στον κόσμο για 3 χρόνια συνεχώς είναι ο κρητικός ντάκος, που ο ντάκος αυτός μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε περιοχή ανάλογα με το ψωμί ή το παξιμάδι που είναι. Όταν λοιπόν είναι τόσο ζωτική σημασία το κομμάτι της γαστρονομίας στον τόπο, η Κρήτη εκδικεί τώρα γαστρονομική περιοχή της Ευρώπης για το επόμενο χρόνο. Το Ηράκλειο έχει καθιερωθεί ήδη γαστρονομικός προορισμός της Ευρώπης. Όταν λοιπόν υπάρχει το expectation, δηλαδή στο μυαλό του πελάτη ότι θα έρθει εδώ και θα γευθεί, που γεύεται μοναδικά προϊόντα, μην ξεχνάμε ότι το Greek yogurt έχει κατακυριεύσει τον κόσμο. Δεν υπάρχει άνθρωπος και μαγαζί στο εξωτερικό να μην το προσφέρει. Όλο αυτό το θέμα της κοστολόγησης δεν αφορά απόλυτους αριθμούς. Είναι θέμα επιχειρηματικής φιλοσοφίας, mm-hmm, και επιχειρηματικότητος. Έτσι πρέπει να το δούμε. Μάλιστα. Αυτό, αγαπητέ, δεν ξέρω...
Είναι πολύ εντυπωσιακά. Εντάξει, και μας τα ανέλησε έχει... έτσι με ιδιαίτερη... Εντάξει, θέρμη. Ναι, και λεπτομερός ο κύριος Καλαϊτζητάκης. Όχι, δεν είναι μόνο θέρμη, γιατί μπορεί να σε... μπορεί να, ακούστε, δηλαδή, να έχεις το όραμα... Να ακούσετε μία άλλη άποψη. Ναι, παρακαλώ. Αυτό θα σας βοηθήσει. Βγάζετε ένα θετικό πνεύμα, που επειδή το ζείτε με πάθος και με πόθο, που λέω εγώ, είναι τα δύο πι που... της δημιουργίας, αυτό βγαίνει και στο λόγο σας και θα σας πω μερικά στοιχεία για το Δωδεκάνησο, μιας και η Κρήτη, ξέρετε ότι το 50% του ΑΕΠ παράγεται από τη γεωργία και από τη κτηνοτροφία. Ναι. Εμείς εδώ έχουμε επίσημα στοιχεία, σας τα μεταφέρω από το βιβλίο του κυρίου Λογοθέτη. Α, εδώ. Ο καθηγητής μου. Ο καθηγητής σου εδώ. Παρουσίασε πριν λίγο καιρό το βιβλίο. Ο καθηγητής σας τι λέει, ότι ο πρωτογενής τομέας που αφορά την αγροτική περιοχή, την αγροτικό τομέα, είναι 2%. 2% μόνο. Δευτερογενής τομέας, βιοτεχνία, βιομηχανία, είναι 13% και ο τριτογενής. Αυτά τα στοιχεία αφορούν. Είναι επίσημα. Που... Τη Ρόδο. Στη Ρόδο, ναι. Το ναι. Μόνο κανείς και ιδιαίτερα τη Ρόδο. Αυτό που, ναι, θέλω αυτό να που σας πούμε, μεταφέρουμε, κύριε, δηλαδή, ναι, τον προβληματισμό ότι εδώ υστερούμαστε πάρα πολύ σοβαρά από τον πρωτογενή τομέα, που αυτό που λέτε εσείς τον εφοδιασμό, η αλυσίδα εφοδιασμού είναι υστερική εδώ στη Ρόδο και πρέπει να το δούμε με ένα διαφορετικό μάτι. Ενώ εσείς έχετε την πολυτέλεια να αντλείτε από το 50% του πρωτογενή τομέα και να συνδυάζετε το πρωτογενή με το τριτογενή σε άριστο βαθμό και τα αποτελέσματα παρουσιάσατε προχθές και μείναμε όλοι έκπληκτοι και άφωνοι, όμως η πραγματικότητα εδώ στην Ρόδο είναι τελείως διαφορετική. Ναι, εκεί θέλω αυτό, να επισέλθω αυτό εγώ, πώς θα λάβουμε επισημάνω, αυτή την τεχνογνωσία και την όθηση, διότι έτσι ώστε πρώτη να αναπτύξουμε το, η πρώτη ύλη, κυρία Μπίλη, έχει μηδαμινή αντοχή στην Νότια Ρόδο. Παλιά τα καρπούζια μας ήταν πάρα πολύ δυνατά, τα σταφύλια, όλα αυτά που είπε ο κύριος Διευθυντής. Παρόλα αυτά, εγώ κρατάω επίσημα στοιχεία εδώ στο χέρι μου από τον κύριο Λογοθέτη, ο οποίος είναι επιστήμονας σοβαρός και αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων, ότι ο πρωτογενής τομέας βρίσκεται σε υστέρηση. Είναι ένα σοβαρό θέμα για τον νομό Δωδεκανήσου. Εκεί θέλουμε τα φώτα του κυρίου Καλαϊτζηδάκη. Πώς μπορούμε να κάνουμε διάλογο. Όχι, δεν σας διέκοψα προηγουμένως, αλλά θέλω να πω το εξής. Η θέρμη αυτή δεν είναι, θα μπορούσα να έχω το όραμα και να είμαι, ξέρω εγώ, ρομαντικός. Η θέρμη που έχω είναι επειδή όχι μόνο τα πιστεύω, είναι τα αποτελέσματα τόσα χρόνια. Με την οικογένεια Δασκαλαντονάκη είμαι από το 1977. Έχω σπουδάσει στην Αμερική, έχω τελειώσει bachelor, έχω πάρει masters. Όταν την εποχή που τέλειωσα το 81 το master σε διεθνή διοίκηση ξενοδοχείων, στην Αθήνα δεν πηγαίνανε για τη φιλοσοφική σχολή. Καταλαβαίνετε. Αλλά επίσης, ποιο είναι το άλλο το σημαντικό. Ενώ λοιπόν έχω σπουδάσει Αμερική και είμαι και ταξιδεύω κάθε χρόνο για προσωπική ευχαρίστηση, τέλος πάντων, θα έπρεπε να είμαι περισσότερο στις διεθνείς επιλογές παρά να είμαι και να πιστεύω τώρα τόσο πολύ στη δύναμη των τοπικών προϊόντων. Που αυτό, εκτός το ότι το χρωστώ στο συγχωρεμένο το πατέρα μου που με έπαιρνε από μικρός, όπως παίρνω εγώ την Όλγα μαζί μου, τέλος πάντων, και πραγματικά εκτιμάει ήδη σε αυτή την ηλικία κάποια πράγματα, ήταν και μια εξυπνάδα. Γιατί είναι, δηλαδή, εμείς εδώ πέρα τι έχουμε να δείξουμε στον Αυστριακό, στον Γάλλο, στον Ελβετό? Το βούτυρο που είναι για τη ζαχαροπλαστική. Ξέρουμε, δηλαδή, έχει γυρίσει όλο τον κόσμο, όλος ο επισκέπτης για να έρθει στην Ελλάδα, να έρθει στην Κρήτη, να έρθει στη Ρόδο. Μπορούμε να του δείξουμε εμείς, αφού έχει φάει τα καλύτερα γαλλικά, αυστριακά, γερμανικά, γλυκά, θα του κάνουμε εμείς εδώ πέρα? Μπορούμε όμως να χρησιμοποιήσουμε τα τοπικά προϊόντα που έχουν άριστη ποιότητα και με σεβασμό στην παράδοση να τα εξελίξουμε λίγο και να τους κάνουμε μια μοναδική εμπειρία. Τι νομίζετε ότι είναι πιο εντυπωσιακό? Τι είναι, ένα πιάτο αστακός ή ένας ντάκος όταν με ένα storytelling, γιατί όλα αυτά τα πράγματα και τα νούμερα που είδατε είναι επιστήμη ολόκληρη. Μην κοιτάζετε τώρα ότι έχουν ισοπεδωθεί τα πάντα. Υπάρχει ένα από τα πιο συγκλονιστικά μου κομμάτια παρουσίασης είναι όπου αποδεικνύω με μελέτη συγκεκριμένη όσο σε συγκεκριμένο ξενοδοχείο και τμήμα που ήμουν τότε, ας το πούμε, ότι όταν η προτίμηση της Caesar Salad, δηλαδή της σαλάτας του Κέσαρα, που είναι ακόμα και σε εμάς πολύ αγαπητή το καλοκαίρι λόγω θερμοκρασιών, είναι 14%, η αντίστοιχη προτίμηση στον Ντάγκο, που είναι και δωρεάν στο πρωί ή στο βραδινό, στο αλακάρτ τμήμα, είναι 17%.
Αυτό είναι ασύλληπτο πράγμα. Είναι ασύλληπτο, αλλά για να γίνει αυτό θέλει μια σειρά. Και ένα σημαντικό είναι. Θέλει δημιουργική περιγραφή που το Κορνέλ δεν τσόρας το αποδεικνύει με άρθρο του πώς η δημιουργική περιγραφή αυξάνει τις πωλήσεις 10%, δημιουργεί ευτυχισμένους πελάτες και δημιουργεί μεγάλη θετικότητα για να επιστρέψουν στο εστιατόριο και επίσης θέλει storytelling. Όταν λοιπόν πεις σε ένα πελάτη ότι αυτή η σαλάτα με την περιγραφή την πολύ ενδιαφέρουσα είναι η πρώτη σαλάτα στον κόσμο, αυτό έχει μια άλλη αξία από την αξία του κιλού ενός ακριβότερου προϊόντος. Μάλιστα. Λοιπόν, θα βάλουμε άνω τελεία, κύριε Καλιτσιδάκη, γιατί πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα υποδεχθούμε και την κυρία Άντα Καραγιάννη. Ξέρετε, θα μιλάτε τώρα εσείς από την Κρήτη και η κυρία Άντα Καραγιάννη θα δώσει και την εικόνα της περιοχής μας, της Δωδεκανήσου, γενικότερα της Ρόδου και στο Νότιο Αιγαίο. Να πούμε ότι όλη αυτή η εκδήλωση έγινε υπό την αιγίδα της περιφέρειας Αιγαίου. Μα δεν είπατε μεγάλα σφαιρτήρια τώρα. Θα τα πούμε με το ξεκίνημα, γιατί πραγματικά. Γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Εμείς πολύ συχνά φιλοξενούμε, έρχεται εδώ στο στούντιο, έχουμε άμεση ενημέρωση από τον Αντιπεριφερειάρχη στα θέματα του πρωτογενούς τομέα, τον κύριο Ζανετίδη, ο οποίος μας δίνει την εικόνα για τη συμμετοχή της περιφέρειάς μας σε εκθέσεις και εκδηλώσεις που αφορούν τη γαστρονομία και με μεγάλες επιτυχίες σε τοπικά μας προϊόντα όσον αφορά τις πιστοποιήσεις τους και όχι μόνο. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένες. Συντονισμένοι, ακούγονται πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, ακούγονται ενδιαφέρουσες προτάσεις που να ευχηθούμε να αποτελέσουν και το εφαλτήριο και στην περιοχή μας για να πάμε κατά τη πιο μπροστά στον πρωτογενή τομέα που είναι ένα από τα συγκριτικά μας πλέον εκτήματα. Επιστρέφουμε.